Η παροχή νέων αρμάτων μάχη στην Ουκρανία δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα στην τρέχουσα σύγκρουση με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον απόστρατο αντισυνταγματάρχη του Αμερικανικού στρατού Ντάνιελ Ντέιβις. Ο Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν κανένα σχέδιο ή στρατηγική για την Ουκρανία και προειδοποίησε ότι ο πραγματικό κίνδυνο είναι η επίκληση τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ακόμη και ένα πυρηνικό πόλεμο. Ο ίδιο αμφισβήτησε την αντίληψη που έχουν πολλοί για το πόσο αποτελεσματικά θα αποδειχθούν τα νέα άρματα μάχη στο πεδίο τη μάχη. Όπω είπε, το πρόβλημα είναι πω ό,τι λειτουργεί σε βιντεοπαιχνίδια και στο χαρτί, πρέπει να το κάνει να λειτουργήσει και στην πράξη. Για να επιτευχθεί αυτό, εξήγησε, χρειάζεται ένα εκπαιδευμένο άτομο σε κάθε μία από τι θέσει μέσα σε ένα άρμα μάχη, εκτό από ένα εκπαιδευμένο πλήρωμα που ξέρει πώ να πολεμά καλά μαζί. Όλα αυτά, όπω είναι απαραίτητα και χρειάζεται χρόνο, ο πρώην αντισυνταγματάρχη παραδέχτηκε ότι αν παρέχουμε όλον αυτόν τον εξοπλισμό στην Ουκρανία, ίσω και να κέρδιζε. Ωστόσο, όπω εξήγησε, το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε τη Ρωσία να θέλει να πολεμήσει περισσότερο και όχι να την αποτρέψει.